Λοιπόν, όπως είδατε όσοι είστε εδώ και θα μάθετε και οι υπόλοιποι που ήσασταν έξω από εδώ, το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη αφού προηγουμένως εξαίρεσε με μια απόφαση που ομολογουμένως έπεσε σαν βόμβα, εξαίρεσε τον εφέτη Νίκο Ζαχαριανό, δικαιώνοντάς με για την... Έχεις βάλει μουσικού εδώ εσύ και κάνεις το ρεπόρτερ. Σε παίρνουν, βάζεις σίγαση. Ο Χίος σε παίρνει. Πες του πολλά φιλιά. Λοιπόν, έπεσε σαν βόμβα η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί δεν ήταν απλό πράγμα να εξαιρεθεί ο Νίκος Ζαχαριανός και να δικαιωθεί το να με δικαιώσω στο αίτημά μου να φύγει από τη δίκη αυτή. Εν πάση τόση, μετά είχαμε την ιστορία που είδατε όλοι για την απομετωφώνηση. Εγώ και στο δικαστήριο αυτό, αυτά που λέω και στα και δημόσια και στα live, τους είπα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, στα δικαστικά χρονικά, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στοχοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό από όλο το σύστημα να έχει ανέβει στα κάγκελα και να ζητά, να απαιτεί, να παρακαλά, να παλεύει, να δικαστεί. Προφανώς ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση και από ό,τι μαθαίνω εδώ ο φίλος ο Κυριτσόπουλος μου το σφίριξε λίγο πριν βγάλουν την απόφαση. Ότι κάτι για εκλογές τον Οκτώβριο. Οπότε η δίκη πήγε 7 Νοεμβρίου, τους είπα 10 μέρες μετά και θα είχαμε επέτειο της σύλληψης. Λοιπόν, 7 Νοεμβρίου. Οπότε θα πρέπει να μείνουμε με κάτι το οποίο λίγοι έχετε συνειδητοποιήσει, γιατί όλοι περιμένατε όπως και εγώ να γίνει η δίκη. Εκτός το ότι το σύστημα απέδειξε τελειωτικά ότι με τρέμει, δείτε και κάτι ακόμα το οποίο δεν το έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει, ότι γκρεμίστηκε οριστικά η ομάδα των επίορκων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, γκρεμίστηκε από τους ίδιους συναδέλφους τους στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δηλαδή όλη αυτή η συμμορία η οποία με οδήγησε αυτή τη δίκη και που αφού με οδήγησε η συμμορία στη δίκη, τώρα αυτή που είναι πίσω από τη συμμορία τη δικαστική έπεσαν πάνω για να μην γίνει αυτή η δίκη. Είναι η σύλληψη τη σύλληψη, η οποία δικαιώθηκε πλέον και με τη βούλα του τριμηλού εφετείου, του Β' τριμηλού εφετείου Αθηνών. Διότι πολύ απλά τι είπε τώρα το δικαστήριο, παιδιά, γιατί δεν μπορεί να τα ξέρω τα δικά σου. Ή θα κάνει τη δίκη και θα του τελειώσω, ή ακούς τα τηλέφωνα, υποχωρείς την πίεση και προχωράς στην αναβολή, αλλά δίνοντάς μου νομοτελειακά τι, το τέλος της Παπαγιακοπούλου, το τέλος του Ελευθεριάνου, το τέλος του Νούλη, το τέλος του Οικονόμου, το τέλος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Που τι κάνανε, έκαναν αυτό το οποίο είπε το δικαστήριο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το δικαστήριο αυτό είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δικάσω χωρίς να γίνει απομετωφώνηση. Όμως κάποιοι με συνέλαβαν χωρίς να γίνει αυτή η απομετωφώνηση, κάποιοι με δίωξαν την επόμενη μέρα χωρίς απομετωφώνηση, κάποιοι με παρέπεψαν την επόμενη μέρα χωρίς απομετωφώνηση, κάποιος πρότεινε στο Συμβούλιο να απορριφθεί προσφυγή μου που είχε έτοιμα απομετωφώνηση μετά από 5 μέρες και ένα Συμβούλιο Εφετών το οποίο είπε ότι δεν απαιτείται απομετωφώνηση, αλλά ήρθε εδώ το δικαστήριο το οποίο για να αναβάλει τη δίκη αναγκάστηκε να μου δώσει το πιάτο την ομάδα των επίερκων. Οπότε από αύριο βάζουμε φυτίλι στο κτίριο 16, μεταφορικά μην έχουμε καμιά παρεξήγηση, έτσι και για να βιάσουν για άλλο λόγο μετά για τρομοκράτη. Πάμε να ανάψουμε φυτίλι στη γραφεία της μήνης της Γαδά. Με άλλο αέρα πλέον, νομίζω πλέον και με τη βούλα είμαι ο τρόμος και ο φόβος της εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνος για αυτούς όμως. Οπότε πάω με αυτόν τον αέρα πλέον και με τη βούλα του τριμελού εφετείου πλημμυλημάτων, ότι υπήρξε μια στημένη σύλληψη. Πάμε να τελειώσουμε την ομάδα των επίερκων. Πρέπει να γκρεμιστεί η ομάδα αυτή, εδώ δίπλα στο διπλανό κτίριο, ο Πλιώτας μαζί με την άλλη, την Παγιακοπούλη, στο κτίριο 16. Και μαζί με τη μικρή ομάδα που έχει σχηματίσει, να του τελειώσουμε, να προχωρήσει η μήνυση στη Γαδά. Αυτό που έχω ετοιμάσει, αυτό εδώ που λέτε, αυτή η βαλίτσα που είναι το. Αν υποθέσουμε ότι έχω πάρει βαλίτσα για κάθε όγκο στοιχείων, έχω γύρω στις 50 βαλίτσες τέτοιες. Επομένως, αυτές οι βαλίτσες θα κάνουν βόλτα αντί τη Λουκάρεω στην Ευελπίδων, για να είπαμε να βάλουμε φυτίλι στη γραφεία της μήνυσης στη Γαδά. Εκεί που έχουμε τον κύριο Σπυρόπουλο. Ο οποίος Σπυρόπουλος, όπως είδατε, ήδη κατέπεσε εδώ δίπλα, έδωσε εντολή να πλέον να στραφεί
η ποινική διαδικασία εκεί που η Παπαγιακοπούλου το Σεπτέμβριο του 2021, αυτός που είχε εξαιρέσει τότε τον Ευαγγελισμό, τώρα ήρθε η ώρα του Σπυρόπουλου να αδειάσει την προσταμένη του, με λίγη πίεση δική μου βέβαια, και να διατάξει η προκαταρτική εναντίον του Ευαγγελισμού, για να τελειώσει αυτή η προκαταρτική και τυπικά να αρχιοθετηθεί για μένα και τον Αλέξανδρο. Αυτή λοιπόν η ομάδα πρέπει να τελειώνει και αυτή είναι τώρα η τελική αντεπίθεση μαζί με την... μαζί με αυτό το τεράστιο όγκο, την καταιγίδα αυτή των τοιχογράφων που θα πέσουν πάνω τους προς πάσα κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω στην ιεραρχία της κλιμακής οργάνωσης. Αυτά, παιδιά, πάμε να ξεκουραστούμε.